Παίρνουν και δίνουν οι ευχές και έτσι πρέπει να είναι, λίγο να χαμογελάσει το χιλάκι μας και οι ευχές αυτές τις ημέρες συνοδεύονται και από δώρα, συνοδεύονται και από λαμπάδες και από παπούτσια για τα βαφτιστήρια. Να τη δείξω εγώ τη λαμπάδα. Καλώς την. Έχουμε τις λαμπάδες, τι άλλο έχεις εκεί? Ένα ωραίο δωράκι, σαπουνάκι από τη φλόγα Τρικάλων Καλαμπάκας, γιατί... Τι, τους ενεργοποίησες εκεί, τους έβαλες φωτιές? Οργανώθηκαν ήδη πολύ σωστά με τμήματα, αλλά ωστόσο Θεσσαλοί είμαστε, φλόγα δυνατή Θεσσαλίας έχουμε γίνει. Η καρδίτσα έχει ξεπεράσει το δάσκαλο, η φλόγα καρδίτσα. Μπράβο! Οι λαμπάδες τους είναι από τα θαύματα, για να βλέπουμε για τις λαμπάδες. Νομός, είναι από τα θαύματα που γίνονται όσο εξελίσσεται η πανδημία γύρω μας. Δηλαδή, πανελλαδικά, ο Βόλος είχε τα σκύπτρα. Και λογικό, έχει μια ντίνα, έχει πολλούς εθελοντές, που χρόνια τώρα, νυχθημερών, 30 χρόνια σκεφτείτε, τώρα πια η φλόγα στα 32 είναι. 34. Εμείς 38 είναι. Εντάξει, η Λάρισα θέλει δουλίτσα ακόμη, αλλά η καρδίτσα και τα τρίκαλα μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι. Πάρα πολύ δυναμικά. Στον Αλμυρό κάνατε παράρτημα. Ο Αλμυρός είναι με την ομάδα φίλων φλόγας. Η Ζαγορά φέτος με πολύ πολύ δυναμική παρουσία, πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως όλα αυτά τα ωραία που γίνονται. Κοίτα, η φλόγα είναι μαγική λέξη. Λέγαμε τώρα, μια και ανέφερα τη Γιάννα Αγγελοπούλου, λέγαμε ότι αυτή η γυναίκα έχει φλόγα. Και σκέψου λοιπόν ότι το λέμε για κάτι μεγάλο, για κάτι που πυροδοτεί πολλά πράγματα και μόνο καλά πράγματα. Δεν λέμε έχει φλόγα αυτός μέσα του, αυτή Η γυναίκα. Φωτίζει, μεταλαμπαδεύει, είναι μια λέξη. Λοιπόν, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Τι κάνουμε, τι γίνεται αυτή την περίοδο στη φλόγα? Είναι καλύτερα τα πράγματα ή συνεχίζουμε να έχουμε περιστατικά πολλά? Περιστατικά πολλά δεν θα το έλεγα, αλλά... Είναι μια καλύτερη χρονιά? Φαίνεται να είναι μια ήρεμη χρονιά. Μακάρι και έτσι να συνεχιστεί. Και φυσικά αυτή είναι η ευχή μας από πάντα. Ωστόσο, όσες διαγνώσεις παιδιών έλκονται από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί το καταλαβαίνουμε ότι είναι μακρόχρονο, είναι πολύπλοκο. Μου είπαν απανωτά για δύο παιδάκια, όχι εδώ είναι η αλήθεια, που είναι ούτε ενός έτους. Και λέω, τι γίνεται με το αίμα τους, με διάφορα. Από την αρχή το γνωρίζουμε και λέμε, γι' αυτό λέμε είμαστε φλόγα από 0 έως 18. Σωστά. Γιατί και μηνών γίνεται η διάγνωση, αλλά εντάξει, τι να πούμε, με τις ευχές και μόνο, μακάρι να μην υπήρχε και η φλόγα, έλα όμως που υπάρχει και έτσι αλληλοστηριζόμαστε και αγκαλιαζόμαστε όλοι εμείς οι γονείς μέσα σε αυτή την πορεία. Οι μέρες που σηματοδοτούν τα Άγια Πάθη, το Γολγοθά, το Θείο Δράμα, ταιριάζουν πολύ με τις ζωές μας, είτε σαν βιώματα που πέρασαν, είτε σαν πραγματικά που εκτυλίσσονται ζωές που σήμερα αγωνίζονται μέσα εκεί, στα τμήματα, τα παιδογκολογικά, οικογένειες ολόκληρες, γιατί όλη η οικογένεια παλεύει δίπλα σε ένα παιδί που αγωνίζεται για τη ζωή του. Τι να πω, όλο αυτό το πνεύμα του Πάσχα ταιριάζει πάρα πολύ, νομίζω, στην οικογένεια της φλόγας γενικότερα. Έτσι. Πολύ. Για και γι' αυτό παθιαζόμαστε και γι' αυτό κάτι συμβαίνει. Και παρότι είναι άνοιξη... Βέβαια, είναι σχήμα να το πω οξύμορο, όγλι κοίτα το μου εαρ, όμως είναι βέβαια το μυρολόι της Παναγίας. Να σου πω, όμως κάτι, πόσες φορές έχουμε πει που μπορεί να μοιάζει... Με πονάει αυτό το κομμάτι, προτιμώ λίγο να κρατάω το πιο αισιόδοξο, δηλαδή ναι, να είναι Γολγοθάς, αλλά να σε βγάζει και προς την Ανάσταση επί της ουσίας. Να σου πω, σήμερα είμαι κάτσε, γιατί δύο φορές προσπάθησα... Άντε, μίλα μόνο εσύ, είναι δικός σου ο χρόνος, έλα. Είναι δικός μου ο χρόνος, Τι να σε κάνω, αφού προσπαθώ δύο φορές να πω κάτι, δεν με αφήνεις, πες το να κλείσουμε με αυτό που έχεις να πεις εσύ.
Θέλω να πω ότι το Πάσχα και προσωπικά και σαν αύριο που ξημερώνει η μέρα, η Μεγάλη Τετάρτη, ήταν το τραγικό κομμάτι της ζωής μου, το τραγικό άκουσμα της διάγνωσης τότε. Οπότε με αποσυντονίζει όλη αυτή η εβδομάδα και οι ημερομηνίες. Τώρα σου δίνω το λόγο, σου επιτρέπω. Όχι βρε, δεν έχω να πω. Μ' αρέσει. Είναι δικός μας άνθρωπος, δεν έχουμε εμείς τέτοια. Είναι η οικογένειά μας η Ντίνα και δεν έχουμε εμείς τέτοιες παρεξηγήσεις. Να συνεχίζουμε να κρατούμε και εμείς τη δική μας φλόγα για λογαριασμό της φλόγας αναμένει μέσα μας. Κάνει σπουδαία δουλειά. Έρχεται δυστυχώς να υποκαταστήσει και η φλόγα και άλλες δομές και άλλες οργανώσεις. Όχι ότι όλες κάνουν καλή δουλειά. Έχω δει και κάτι απατεωνίστικα σχήματα και κάποιες εθελόντριες. Δεν χρησιμοποιώ τυχαία το θηλυκό γένος που μπαίνουν μπροστά και τάχα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων έχει μια καθαρή ματιά και το αυθεντικό το αναγνωρίζει και με αυτό ταυτίζεται, με αυτό συμπορεύεται. Λοιπόν, πολύ καλή συνέχεια στη φλόγα. Εδώ είμαστε για να τα πούμε και στις πιο ήρεμες και κανονικές περιόδους. Να πω καλή λοιπόν ανάσταση. Ότι και αύριο θα βγούμε λίγο στον πεζόδρομο. Θα μπροστά καταφέρουμε μπροστά από τον Αγιο Νικόλα. Ναι. Με ό,τι έχει απομείνει, φαντάζομαι, από λαμπάδες, εντάξει, δωράκια και τέτοια. Μπορέσουμε λίγο να δώσουμε όλα τα πραγματάκια μας. 11 με 2 11 το πρωί, 6 με 8 απογευματάκι. Περίφημα. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Λοιπόν,